Πάμε στη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι, τώρα, όπου ο Γολγοθάς των πλημμυροπαθών δεν έχει τέλος, με σπίτια, επιχειρήσεις και χωράφια να έχουν όλα νεκρώσει. Η αγωνία για την επόμενη μέρα πνίγει τον κόσμο, αφού οι περισσότερες από τις πληγήσεις περιοχές είναι απλώς μη βιώσιμες. Γεννήθηκα, μεγάλωσα, έλειψαν οι αναμνήσεις όλες. Δεν υπάρχει τίποτα. Μια καρδιά και αυτή είναι άψυχη αυτή τη στιγμή. Απόγνωση. Οι κάτοικοι του βλοχού Καρδίτσας που είδαν το χωριό τους να χάνεται στις λάσπες ψάχνουν να βρουν άλλα μέρη για να μετακομίσουν. Αυτό το χωριό έχει σβήσει από το χάρτη. Δεν υπάρχει το όνομα Βλοχός. Έχει σβήσει. Εγώ είμαι συνταξιούχος και έχω φύγει από το χωριό. Και ούτε πρέπει να ξανάρθω. 12η ημέρα της καταστροφής και ο Βλοχός θυμίζει μία απέραντη λασπούπολη. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν σημεία εδώ στην περιοχή με 50 πόντους νερό. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους ακόμη. Όσοι έχουν έρθει βέβαια λένε ότι το χωριό τους έχει σβηστεί από το χάρτη. Θα φύγουμε από εδώ. Θα φύγουμε. Δεν γίνεται. Καταρχήν τα αναχώματα όλα αυτά θέλουν 3-4 χρόνια να γίνουν. Αλλά και να... Τι επένδυση να κάνουμε τώρα, να βάλουμε 50-60 χιλιάρια πάλι και να έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Υπάρχουν και αυτοί όμως που δεν μπορούν να σκεφτούν τη ζωή τους μακριά από το Βλοχό. Θα επιστρέψετε εσείς στο Βλοχό? Θα επιστρέψω, είναι οι ρίζες μου. Δεν φεύγω από εδώ ό,τι και να γίνει. Και με βάρκα θα μείνω εδώ, θα το ξαναφτιάξω πάλι. Να έρθει ο εγγονός εδώ, όπως λέει, να κάνει την κούνια εδώ που έχουμε έξω. Θέλω να μας διώξουν από εδώ, να πάμε πού? Να πάμε στα βουνά πάνω? Τα χωράφια εδώ, από αυτά ζούμε. Μπορείτε να ξανάρθετε να μείνετε εδώ? Όχι. Όχι. Μες στη λάσπη, πολλά τα φίδια, θέλει προσοχή, μόνο με μπότες και με ειδικές στολές. Υγειονομική βόμβα, εγκαταλείψει το χωριό, δυστυχώς, αν και δεν το θέλω. Ολική καταστροφή σε τυροκομείο στα Φάρσαλα, με το νερό να παρασύρει τα ψυγεία με τα τυριά. Μέσα σε λίγα λεπτά η επιχείρηση έμεινε άδεια, καθώς δεν έμεινε απολύτως τίποτα. Η ζημιά, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, ξεπερνάει το 500.000 ευρώ. Πάει τελείως από εδώ, μπήκε το νερό, εδώ ξεκίνησε όλο το κακό και. Δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Όχι, όχι, δείτε το κι εσείς. Μόνο το ζυμωτήριο. Ένα ζυμωτήριο που είχαμε, τίποτα, αλλά αυτό έμεινε. Και αυτό κάπου σφήνωσε. Νεκροταφείο αυτοκινήτων έχει γίνει η κεντρική πλατεία του Κοσκινά. Όπως μπορείτε να δείτε, δεκάδες είναι τα αυτοκίνητα τα οποία καταστράφηκαν μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Όλες τα αυτοκίνητα και όσα τρακτέρ υπήρχαν στο χωριό είναι όλα σταματημένα με προβλήματα στις μηχανές, στους κινητήρες και στα ηλεκτρικά τους. Καταστράφηκαμε τελείως, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Θα πεθάνουμε. Το τρακτέρ έμεινε. Μόνο έμεινε. Μέχρι εδώ γέμισε νερό, μέχρι απάνω. Πολλά αυτοκίνητα και τρακτέρ επί της ουσίας ήταν κάτω από το νερό στο Σωτήριο. Βλέπετε πίσω μου την καταστροφή. Αυτοκίνητα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα τα οποία πνίγηκαν στη λάσπη και το νερό. Τα χωράφια μας έχουν νερό ακόμα. Μη σου πω 2 μέτρα. Τρακτέρ δεν έχετε? Τρακτέρ δεν έχουμε. Πώς θα καλλιεργήσουμε, με τα χέρια? Το νερό σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Από την ημέρα που αδειάσαν και φύγαν τα νερά, πετάμε εξοπλισμό και ανταλλακτικά. Οι κινητήρες που βλέπετε όλοι εκεί είναι όλοι για πέταμα. Το τρέιλερ που έχουμε ένα σωρό ανταλλακτικά είναι όλα για πέταμα. Δεν σώζεται κάτι. Πολλές μικρές επιχειρήσεις στη Λάρισα καταστράφηκαν από το φαινόμενο Ντάνιελ. Όπως αυτό το φυτώριο που είχε 1,5 μέτρο νερό και αντλούσαν από το σημείο που βλέπετε 7 ολόκληρες ημέρες. Εγώ περπατούσα και ήταν μέχρι τη μέση μου το νερό. Μετά αρχίσαμε να φοβόμαστε γιατί βρίσκα ποντίκια πνιγμένα. Έβρισκα... Είχαμε ζωοτροφές και λουτροφές οι οποίες βρωμήσαν, ξυνήσαν. Δηλαδή, συχαίνισε κιόλας. Μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό Βόλου έχει περάσει από 40 κύματα. Το 20 ήρθε ο Ιαννός, πλημμύρισε εκείνη η μονάδα, έγινε πάλι καινούργια κατασκευή, ήρθε φωτιά, μας το έκαψε πριν ένα μήνα. Ευτυχώς γλιτώσαμε αυτό το στάβλο, ήρθε μετά η πλημμύρα και μας αποτελείωσε. Το αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο, εκεί που γίνεται έρευνα σε νέες τεχνολογίες, καταστράφηκε από τη θεομηνία. Στο εργαστήρι γεωργικών κατασκευών, εδώ στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στις οδιές που βλέπετε δεξιά και αριστερά με τις δωματιές. Βέβαια, αυτό που άφησε πίσω το Ντάνιελ είναι η απόλυτη καταστροφή. Ό,τι εξοπλισμός υπήρχε από εκεί και κάτω, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, από τις αντλίες που χρησιμοποιούμε ακόμα για την άρδευση των καλλιεργειών μέχρι επιστημονικός εξοπλισμός για μετρήσεις ακριβίας που χρησιμοποιούνται στα πειράματά μας, έχει καταστραφεί. Όσο περνούν οι μέρες και στραγγίζουν τα νερά, βγαίνουν στην επιφάνεια τα προβλήματα και τα διέξοδα. Πάμε να βρούμε την Άρτεμη Μάντη στο Βλοχό της Καρδίτσας, εκεί από όπου, Άρτεμη, αύριο θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί, σωστά?
Ναι, πόρτα-πόρτα ξεκινούν οι εμβολιασμοί των κατοίκων των περιοχών που επλήγησαν. Από εδώ, στο Βλοχό, στις 11 η ώρα κατά του Τετάνου, θα εμβολιαστούν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και όσοι επιχειρούσαν στις πληγήσεις περιοχές όλες αυτές τις μέρες. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Το 10η μέρα υπάρχουν ακόμα λάσπες, νερά, αλλά και νεκρά ζώα στην περιοχή. Είχαμε 60 νέα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και 73 νέες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Ενώ, όπως δήλωσε σήμερα στον Sky και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Χρυσοχοίδης, θα ψηφιστεί άμεσα διάταξη που θα προβλέπει τη μηδενική συμμετοχή όλων των Θεσσαλών που επλήγησαν στα φάρμακα, αλλά και στις διαγνωστικές εξετάσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρτεμι.